ευνοϊκότερο ξεκίνημα δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Ολυμπιακός Βόλου απέναντι στον Εθνικό στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Μόλις το τέταρτο λεπτό, ο Ιωάννου ανατράπηκε από τον Παγούδη στην περιοχή και ο ίδιος παίκτης από το σημείο του πέναλτι άνοιξε το σκορ για τους Βολιώτες. Στη συνέχεια, οι γηπεδούχοι σπατάλησαν σημαντικές ευκαιρίες για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους και στο 40ο λεπτό δέχτηκαν την ισοφάριση. Ο Ατάρα γύρισε την μπάλα στο ύψος του πέναλτι και ο Λίμα με πλασέ ευνηδίασε το θέμελι, ισοφαρίζοντας για τον Εθνικό. Η χαρά των φιλοξενούμενων όμως κράτησε μόλις ένα λεπτό. Στο 41 ο Ηλίας Ιωάννου βρέθηκε αμαρκάριστος στην περιοχή και έδωσε εκ νέου το προβάδισμα 2-1 στον Ολυμπιακό. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα, όμως δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν το παιχνίδι και λίγο έλειψε να το πληρώσουν. Στο 20ο λεπτό ο Καζάκης ανατράπηκε στην περιοχή και ο Σίλβα από το σημείο του πέναλτι ισοφάρισε σε 2-2 για τον Εθνικό. Ο Ηλίας Ιωάννου όμως δεν είχε πει την τελευταία του λέξη. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με καταπληκτικό διαγώνιο σουτ, πέτυχε το τρίτο προσωπικό του τέρμα στον αγώνα και χάρισε στον Ολυμπιακό τη νίκη με 3-2. Pero estoy muy contento con el trabajo de mi equipo. Δεν είμαι φυσικά ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, αλλά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας. Νομίζω ότι είναι δίκαιο ότι νικήσαμε σήμερα. Λέβαια, σε μητρώλη, ο νέτσο βιάτσαντσε ακόμα σούπερ. Γιατί δημιουργήσαμε για μερικούς φάσεις.